υπεύθυνος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματων Μεσητών ή Real Estate. Χαίρετε κύριε Μπάκα, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Μπίτα. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε αύξηση και φθένη και των φοιτητικών κατοικιών. Αυτό καταγράφεται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Στις φοιτητού πόλεις, ας πούμε. Ακριβώς. Αρχικά να πούμε συγχαρητήρια στους νέους φοιτητές μας. Και να πούμε συγχαρητήρια που έδωσαν την πρώτη μεγάλη μάχη που είναι στα επανειλημμένες εξετάσεις. Αλλά όσοι δεν πέτυχαν, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η ζωή, έτσι κι αλλιώς. Έχουν πολλές επιλογές να κάνουν στη ζωή μας. Τώρα όσο αφορά τα ενίκια, κυρία Μπίτα, βλέπουμε μια αύξηση τη φετινή χρονιά από 12 έως 16% όσον αφορά τα κέρδη που είναι κατάλληλα για φοιτητές σχέση με το 2022. Η συσσωρευτική αύξηση τώρα όμως από 2017 έως το 2023, ιδιαίτερα στις φοιτητικές περιοχές της Αθήνας, αγγίζει ακόμα και το 60%. Δεύτερης αυξήσης έρχεται η Πάτρα με 49,2% αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων από το 2017 στο 2022. Μου φαίνονται τρελά πάντως αυτά τα ποσοστά, έτσι, τα αυξητικά. Είναι δυνατόν 50% αύξηση να βλέπουμε, ας πούμε, στην Πάτρα? Μέχρι το 2022. Και τη φετινή χρονιά έχουμε μια προσθετική ακόμα αύξηση σχέση με το 2022. Πλάς το 10-12% που είπατε στην αρχή. Δηλαδή μιλάμε για 65% τουλάχιστον. Υπάρχουν περιπτώσεις ακόμα και 65%. Γενικά, κυρία Μπίρα, το θέμα της στέγασης έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί. Ποιο είναι το κόστος γενικά, τι συμβαίνει στη χώρα μας και πραγματικά είναι ένας γολγοθάς πραγματικός. Κάθε χρόνο, ξέρετε, λέμε σε ραδιόφωνο, συζητάμε με τον κόσμο και λέμε, ξέρετε, κάτι, αυτή η χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη. Κάθε χρόνο ίδιο πράγμα λέμε. Φετινή χρονιά όμως πραγματικά είναι πολύ δύσκολη σε σχέση με τα προηγούμενα 4, 5 ή ακόμα και 6 έτη. Τη φετινή χρονιά θα σας πω ένα συγκεκριμένο στοιχείο στατιστικό. 7 στα 10 σπίτια κατάλληλα για φοιτητές. Αντί σπίτια το οποίο είναι άνω του πρώτου ορόφου, 50 τετραγωνικά μέτρα, έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ το μήνα. Εκ των οποίων 4 στα 10 έχουν ζητούμενο μίσθωμα από 500-600 ευρώ. Άρα, περίπου μεσοσταθμικά, ένα ζητούμενο μίσθωμα αυτή τη στιγμή για ένα φοιτητή είναι στα 10 με 12 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, που σημαίνει για ένα μικρό σπίτι 35 τετραγωνικά μέτρα από 350 ευρώ, 380 ευρώ και για ένα σπίτι από 40 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή ένα μικρό διαράκι, ξεκινάμε από 420 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 600 ευρώ σε πολλές περιπτώσεις. Πραγματικά μου φαίνεται αδιανόητο αυτό. Μου φαίνεται σαν ένας δεύτερος αγώνας που πρέπει να δώσουν γονείς και φοιτητές προκειμένου να εξασφαλίσουν μία στέγη προκειμένου να πάνε να σπουδάσουν. Είδαμε κάποιες έρευνες που έχουν βγει τελευταίες ημέρες που αναπογράφουν που έχουν το αποτέλεσμα. Ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών επέλεξαν τη σχολή τους σύμφωνα με το που βρίσκεται η οικογενειακή κύρια κατοικία. Δηλαδή, τα παιδιά σου αυτή τη στιγμή που μένουν στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, πήγαν στη Λίστα Γιάννενα, εκεί που υπάρχουν πανεπιστήμια, προσπάθησαν να επιλέξουν σχολές που να είναι στην περιοχή τους. Όμως θα σας πω κάτι, κύριε Μπάκα, αυτό εμείς το κάναμε εδώ και τα παιδιά μας το έκαναν και οι γονείς τους το έκαναν και εν μέσω της οικονομικής κρίσης, δηλαδή για τουλάχιστον μία δεκαετία. Θα έπρεπε τώρα να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή να μπορούν να πάνε να σπουδάσουν στη σχολή που έβαλαν ως πρώτη, που θα ήθελαν να πάνε, χωρίς να το βλέπουν γεωγραφικά να είναι στην πόλη που μένουν. Θα έπρεπε να είναι άλλα τα κριτήρια και θα έπρεπε να τους βοηθήσουμε, όχι εμείς, εγώ και εσείς αυτό, αλλά η πολιτεία. Να μπει ένα πλαφόν. Δεν γίνεται να μπει ένα πλαφόν σε αυτό το πράγμα. Κοίτα, όταν ακούνε πλαφόν οι ιδιοκτήτες, τα ξέρετε, βγάζουν καντήλες. Το αντιλαμβάνεσαι. Συγγνώμη την έκφραση κιόλα. Δηλαδή σου λέξει κάτι. Το κίνητο είναι δικό μου, όσο θέλω το νοικιάζω. Και έτσι μπορεί να πειράξει την αγορά. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε, το πιο απλό απ' όλα, είναι το εξής. Εφόσον η οικογένεια πληρώνει το ενίκιο του νέου φοιτητή και το πληρώνει στο λογαριασμό του ιδιοκτήτη, γιατί αυτό φαίνεται, δεν κρύβεται, το πληρώνει, φαίνεται. Ναι. Για ποιο λόγο αυτό το ποσό που πληρώνουν οι γονείς, που είναι το κόστος ενοικίας της φοιτητικής κατοικίας, ένα ποσοστό αυτών των χρημάτων, να υπάρχει μια φορά απαλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να μειώσουμε ουσιαστικά το εξοδολόγιο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για ποιο λόγο να μην το κάνουμε αυτό? Αυτό είναι εξοδολόγιο, φαίνεται. Δεν είναι κάτι που είναι κρυμμένο, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε τι πληρωμή ήταν. Και αυτή. Θεωρητικά είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα και με μεγαλύτερη ευκολία από οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Και δεύτερο σημαντικό στοιχείο, κυρία Μπίτα, είναι το εξής. Πρέπει κάθε στιγμή σαν χώρα γενικά να μπούμε σε μια διαδικασία να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φοιτητικές εστίες. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Βλέπετε ότι στο εξωτερικό όλα τα πανεπιστήμια έχουν φοιτητικές εστίες που μπορούν να φιλοξενήσουν τους φοιτητές. Εμείς σαν χώρα αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Υπάρχουν ανακοινώσεις από τη ΔΕΘΑ το 2022
κυβέρνηση που ανέφερε ότι θα έχουμε 9.150 νέες θέσεις φοιτητικών εστιών, το οποίο αυτό θέλει χρόνο, δηλαδή ξέρετε. Και φέτος, το 2023, αντιμετωπίζουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα του 22, του 21, του 20, του 19. Άρα, αυτή τη στιγμή, εφόσον μπαίνουμε σε ένα σχεδιασμό νέων φοιτητικών εστιών, αυτό θα είναι έτοιμα σε 6 χρόνια, σε 5 χρόνια. Μέχρι τότε όμως, πρέπει να βρούμε κάποια άλλα μέτρα άμεσης αναχαίτησης του κόστου στέγασης και βοήθειας ουσιαστικά στους φοιτητές. Θα μου πει κάποιος, μα κύριε Μπάκα, υπάρχει το φοιτητικό επίδομα. Πολύ σοβαρό το φοιτητικό επίδομα και που υπάρχει και που αυξήθηκε. Άρα το φοιτητικό επίδομα αφορά αποκλειστικά τους ίδιους δικαιούχους. 50.000 δικαιούχοι είναι τα προηγούμενα χρόνια, 50.000 δικαιούχοι είναι και τώρα. Το θέμα μας τώρα με το κόστος στέγασης αφορά ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών. Και δεν θα έπρεπε να είναι ένα επιπρόσθετο άγχος αυτό. Θα έπρεπε, αφού τελείωσαν τα άγχη τους, πέρασαν εκεί που θέλανε, πέρασαν όλο αυτό το Γολγοθά των Πανελληνίων, μετά να τους έχει εξασφαλιστεί με κάποιο τρόπο και η στέγαση. Όπως ας πούμε με τις φοιτητικές εστίες, όπως γίνεται παντού, σε όλη την Ευρώπη. Ακριβώς. Κύριε Μπίτα, ξέρετε κάτι, είπατε εξής, ότι πέρασε το άγχος. Θα σας πω ότι το άγχος από τώρα ξεκινάει. Νέο, δηλαδή, πέρασε το άγχος των Πανελληνίων, από εκεί πέρα ξεκινάει το άγχος της κατοικίας, το άγχος της σχολής, όταν τελειώσει η σχολή, το άγχος της επαγγελματικής αντιδρομίας. Δηλαδή, γενικά, αυτοί είναι οι άνθρωποι από εδώ και πέρα μπαίνουν πλέον στην πραγματική ζωή. Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, κύριε Μπάκα, εδώ σε σχέση δηλαδή με την υπόλοιπη Ελλάδα, φαντάζομαι ότι αυτά τα ποσοστά είναι ακόμα μεγαλύτερα που λέγαμε νωρίτερα για τις άλλες πόλεις. Κύριε Μπίτα, στην Αθήνα έχουμε αυξήσει από 12 έως και 16% σε σχέση με το 2022. Και θα σας πω το εξής στην Αθήνα τι συμβαίνει. Επειδή η Αθήνα είναι ένας τουριστικός προορισμός, έχουμε περίπου αυτή τη στιγμή 10.000 ακίνητα εγγεγραμμένες περιεχόμενες μισθώσεις μόνο στο Δήμο Αθηναίων. Ναι. Οπότε εδώ δεν υπάρχουν κιόλας. Ακριβώς. Στο νέο κόσμο, σκεφτείτε, που είναι περιοχή που επιλέγουν αυτή τη στιγμή φοιτητές κατά κύριο λόγο της Πατίου, έχουν περίπου 800 ακίνητα εγγεγραμμένες περιεχόμενες μισθώσεις. Άρα για ένα σπίτι το οποίο είναι έως 35 τετραγωνικά, δηλαδή μια μικρή κασονιέρα, το κόστος μίσθωσης ξεκινάει από 380 ευρώ το μη ανακαινισμένο σπίτι, μη διπλωμένο, και φτάνουν και τα 570 ευρώ, αν το συγκεκριμένο σπίτι είναι ανακαινισμένο, διπλωμένο και με τις ίδιες κατασκευές. Όπου οι κασονιέρες είναι στην Αθήνα, ως επιτοπλίστων, δηλαδή εκτός κι αν έχει ανακαινιστεί και έχει χωριστεί, εντάξει, τα καταλαβαίνουμε αυτά, είναι κυρίως υπόγεια ή μη υπόγεια. Στο κέντρο, σε παλιές πολυκατοικίες, αυτά τα τετραγωνικά περίπου. Yeah. Μιλάμε για την πλειοψηφία αυτών. Κυρία Μπίτα, εγώ θα σας αναφέρω, πολλοί γονείς μας λένε πού μπορώ να βρω ένα σπίτι, ρε παιδί μου, μέχρι 300 ευρώ, 350, πού μπορώ να ψάξω, ας είναι 30 τετραγωνικά, 35. Και τις λέμε στους γονείς, ότι αν σας πούμε τις περιοχές και σας πούμε και την κατάσταση του ακινήτου. Ναι, δεν θα πας. Δεν θα πας, δηλαδή είναι σπίτι τουλάχιστον 43 ετών, 50 ετών σπίτια, δηλαδή κατασκευής 1970-1980. Ισόγεια, ημιόροφη, εσωτερικά. Άρα αυτοί οι γονείς, πού να πάνε το παιδί τους. Δηλαδή το παιδί τους δεν θα μείνει εύκολα εκεί πέρα. Και δεύτερον, εγώ τι σου λέμε ότι πιο οικονομικά σπίτια υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιμετρικά του Μπαρουτάδικου στο Εγάλεο, δηλαδή όσοι έχουν περάσει το πρώην ΤΕΙΛ Εγάλεο, Αθηνών δηλαδή. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν σε οικογενειακές πολυκατοικίες, υπάρχουν κάτι μικρά διαμερίσματα στον τελευταίο όροφο, 18 τετραγωνικά, 25 τετραγωνικά, τα οποία είναι τα παλιά πληθαριά. Τα δώματα. Ακριβώς. 18 τετραγωνικά. Και αυτό, δηλαδή, πόσο μπορεί να ενοικιαστεί ένα δωμάτιο 20 τετραγωνικών, έστω και εκεί που είπατε. Μπορεί να αγγίξει ακόμα και 250 ευρώ, κυρία Μπίτα. Μου φαίνεται αδιανόητο, πραγματικά. Κυρία Μπίτα, δυστυχώς, ξέρετε κάτι, είναι η χρονιά που ξεκινάμε όλοι και είμαστε πολύ χαρούμενοι, βγαίνουν οι βάσεις, χαμογελάνε οι γονείς. Και μετά να μπαίνουν σε διαδικασία οι άνθρωποι, ιδιαίτερα από την επαρχία, ξέρετε, όταν φύγει από την Αθήνα κάποιος και πάει σε μια μικρότερη πόλη, στη μικρότερη πόλη μπορεί, ανάλογα την περιοχή, μπορεί να βρει κάτι πιο οικονομικό. Όταν όμως φεύγει από την επαρχία, από μια μικρή κομμόπολη, και βάζει σε μεγάλα, άλλα μεγάλα, σε μεγάλες πόλεις, όπως στη Θεσσαλονίκη, που έτσι κι αλλιώς είχαν θέμα, ας πούμε, με τα ακίνητα. Εκεί βλέπεις μεγάλα προβλήματα. Για σου αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιοχές όπως είναι τα Χανιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα. Προορισμοί, δηλαδή πόλεις, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, όταν πάνε να νοικιάσει ένα σπίτι, ο ιδιοκτήτης σου λέει ότι θα νοικιάσει το σπίτι από τον Οκτώβριο μήνα και το Μάιο μήνα θα. Α, θα πρέπει να το ελευθερώσει προκειμένου να το εκμεταλλευτεί τουριστικά. Μόνο και μόνο θα σου πω, κύριε Μπίτα, στο Δήμο Χανίων έχουμε 4.200 ακίνητα και γραμμές βρεχόμενες μισθώσεις. 4.200 ακίνητα. Άρα κατανοείται ότι η διαθεσιμότητα είναι πάρα πολύ μικρή στη Χανιά, ένα σπίτι 50 με 60 τετραγωνικά. Αγγίζει ακόμα και τα 650 με 700 ευρώ το μήνα. Να ρωτήσω κάτι.
Το θέμα της συγκατοίκησης το βλέπετε κάπου, δηλαδή να υπάρχει κάποια τέτοια στροφή υπό την έννοια ότι ίσως τα μεγαλύτερα σπίτια, δηλαδή τα μεγαλύτερα από 20-25 τετραγωνικά, της τάξης των 50-60 που προαναφέρατε κι εσείς, υπάρχουν περισσότερα τέτοια σπίτια και εκεί θα μπορούσαν να συγκατοικήσουν κιόλας. Κύριε Μπίτα, η λύση που προτείνω αυτή τη στιγμή στους γονείς είναι να βρουν σπίτια τα οποία είναι άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή 65-70 τετραγωνικά σπίτια, που έχουν τουλάχιστον δύο δωμάτια, για να μπορούν να μείνουν δύο φοιτητές. Και εκεί φαντάζομαι ότι οι τιμές θα είναι λίγο πιο, σε πιο λογικά πλαίσια. Δηλαδή, ένα σπίτι 60 τετραγωνικά θα έχει πόσο, 600 ευρώ. Ανάλογα την περιοχή. Ανάλογα την περιοχή, την πόλη, αυτό βέβαια. Αυτό που λέμε στους γονείς εμείς είναι ότι ας μπουν στη διαδικασία να ψάξουν να βρουν σπίτια σε περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνται από σταθμό του μετρό, έτσι ώστε να μην ψάχνουν σπίτια έξω την πύλη του Πανεπιστημίου. Παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιος να βρει ένα σπίτι και να βρει στη Νίκαια, στο Μοσκάτο, στον Κορυδαλό, δηλαδή περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνται το μετρό πιο μακριά από, από το Πανεπιστήμιο του, αλλά σπίτια τα οποία να είναι και πιο, πιο καινούργια ηλικιακά, δηλαδή σπίτια που να είναι πιο καλύτερα ποιοτικά στα σπίτια, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να βρουν ένα σπίτι να είναι σε πιο ασφαλές περιβάλλον. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή και λέμε συνεχώς είναι ότι ας δουν τη συγκατοίκηση υποτερετής, ιδιαίτερα όταν είναι παιδιά από την ίδια πόλη, από το ίδιο σχολείο, που μπορεί να έχουν πέρασει στην ίδια σχολή. Εκεί κατά κύριο λόγο βλέπουμε τη συγκατοίκηση. Την προτιμούν, την ψάχνουν οι γονείς. Αλλά και πάλι στη συγκατοίκηση, κυρία Μπίτα, το ελάχιστο ποσό που θα αναλογεί στον έναν φοιτητή για το κομμάτι του ενοικίου είναι 300 με 300 και 340 ευρώ. Το ελάχιστο ποσό. Ναι, τουλάχιστον όμως δεν θα είσαι σε μια τρύπα των 18, ξέρω εγώ, 20 τετραγωνικών μέτρων, είτε ως παλιό δώμα, είτε ως υπόγειο ή μη υπόγειο στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή θα είναι τα πράγματα λίγο πιο έτσι καλά, πιο διαφορετικά. Σίγουρα, ξέρετε, τη συγκατοίκηση πιο πολύ την επιλέγουν οι φοιτητές των μεγαλύτερων ετών. Δηλαδή, αυτό που είναι το έτος, τέταρτο έτος, που έχουν γνωριστεί πια στη σχολή, πιο πολλοί έχουν μπει στη διαδικασία της επαγγελματικής αδειοδρομίας, άρα ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι να μειώσουν τα έξοδά τους, γνωρίζονται τα παιδιά μεταξύ τους πια. Είναι πολύ πιο εύκολο. Οι υποτερετής πολλές φορές δεν το κάνουν εύκολα. Δηλαδή, αν δεν γνωρίζονται και οι οικογένειες μεταξύ τους, δεν το κάνουν τόσο πολύ εύκολα. Γιατί υπάρχει ένα βασικό θέμα στα μισθωτήρια συμβόλαια. Όταν κάθε μισθωτήριο συμβόλαιο και δεσμεύεσαι το ενίκιο, το συγκάτοικο του ξέρετε, εγώ φεύγω. Δεν θέλω να καθίσω παραπάνω, τσακώνεσαι. Δηλαδή, αποφάσισες να μην συνεχίσεις σπουδές σου. Ο άλλος που μένει πίσω είναι υπόχρεος να καταβάλει το σύνολο του ενοικίου. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα από πολλές φορές όσον αφορά το να προωθήσουμε τη συγκατοίκηση. Σε άλλες χώρες, στην Αγγλία, στην Αυστραλία, συγκατοίκηση σημαίνει ένα δωμάτιο. Άρα έχουμε διαφορετικά μισθωτήρια. Δεν είναι ακριβώς ότι συμβαίνει στη χώρα μας, δικιάζουμε όλο το σπίτι. Είναι ένα δωμάτιο μέσα σε ένα σπίτι το οποίο επινοικιάζεται. Είναι σπιτικές μαζί ακριβώς. Μην μπούμε στη διαδικασία αυτή τη χώρα και αν μπούμε στη διαδικασία αυτή τη αξία θα δούμε και άλλες τιμές. Να σου λέω ο διοκτήτης νοικιάζει το δωμάτιο όσο θέλω. Άρα μην τους βάζουμε ιδέα. Το θέμα είναι το πώς μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τα παιδιά να βγουν σπίτια σε περιοχές οι οποίες είναι περιοχές που εξυπηρετούνται από το μετρό, περιοχές οι οποίες διαθέτουν κίνητα τα οποία να είναι ποιοτικά ακίνητα σε σχέση με ακίνητα του κέντρου της Αθήνας σε λογικές τιμές. Το προτιμούν, προσπαθούν να το κάνουν οι γονείς. Εγώ θεωρώ, κύριε Πίτα, πάντως ότι οι γονείς στη φετινή χρονιά θα κινηθούν άμεσα σε μια σωστή έρευνα της αγοράς, θα δουν τα ακίνητα που υπάρχουν. Εάν ένα ακίνητο πληρεί τις προδιαγραφές της οικογένειας και είναι εντός του κοινωνικού προϋπολογισμού, πραγματικά θα μπουν σε δικασία να νοικιάσουν το σπίτι απευθείας, κατευθείαν, πληρώνοντας ακόμα και ένα μήνα παραπάνω. Γιατί πολλές φορές οι σχολές ξεκινάνε Οκτώβριο μήνα. Ναι, προκειμένου να το κατοχυρώσουν. Ενώ όσοι δεν μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι που να πληρεί τις προδιαγραφές, θεωρώ ότι θα ξεκινήσουν το σαφάρι μετά από τέλη Σεπτεμβρίου, που θεωρητικά θα είναι και το τέλος της τουριστικής σεζόν, έτσι ώστε πολλά κίνητα από τις βαρχιχρόνιες μισθώσεις να ελευθερωθούν από τουρίστες και να μπορέσουν να διατεθούν. Ακριβώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάκα. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια, καλημέρα.